Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης, κατεβαίνει ο Μιχάλη Κριτσοτάκης, επικεφαλής της κίνησης Ξαστεριά Ανατροπής στην Κρήτη. Ο πρώην βουλευτής και νυν Περιφερειακός Σύμβουλος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Επικοινωνία του Γιώργου Χιντιράκη, όπου σχολίασε θέματα που αφορούν την πολιτική σκηνή και την περιφέρεια. Στην εκπομπή τη τηλεόραση Νότο επικοινωνία με τον δημοσιογράφο Γιώργο Χικυράκη, φιλοξενήθηκε ο υποψήφιο περιφερειάρχη Κρήτη Μιχάλη Κριτσοτάκη με το συνδυασμό Ξαστεριά Ανατροπή στην Κρήτη, όπου μίλησε για την περίοδο που ήταν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική σκηνή τη χώρα, την περιφέρεια και την υποψηφιότητά του. Ξαστεριά mm. Ανατροπή στην Κρήτη. Mm. Και το Ξαστεριά νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, διότι δεν το βάλαμε για να είναι να πω την έκφραση πια σάρικο, mm. αλλά το βάλαμε γιατί όταν το σκοτάδι είναι βαθύ, εκείνο που ψάχνεις είναι το φως. Και είναι βαθύ το σκοτάδι σε μια χώρα που διάγει από το 2010 έως το 2019 μία περίοδο, η οποία ε, το κυριό της χαρακτηριστικό είναι ότι ο νεόφιλελευθερισμός έχει έρθει μέσω των μνημονίων. Το πρόγραμμα δηλαδή του νεοφιλελευθερισμού είναι τα μνημόνια. Ο κ. Κρυτσοτάκη μίλησε για την περίοδο που ήταν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα αναφέρει ότι δεν υπήρξε πολιτικό κόστο που δεν ψήφισε τότε το τελευταίο μνημόνιο. Να είσαι εκλεγμένο από τον ελληνικό λαό βουλευτή και να πει ότι κάνω αυτό που θεωρώ σωστό για τον ελληνικό λαό δεν είναι κάτι περίσχυο, είναι υποχρέωση. Άρα δεν μου χρωστάει κανεί. Ελπίζω να μην χρωστάω εγώ σε κανένα, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε κανεί να πάρει μετάλλιο. Αντίθετα, αυτοί που δεν έκαναν αυτό που πίστευαν ή αυτό που είναι σωστό, αλλά αυτό είναι υποκειμενικό, ε, νομίζω ότι εκείνοι ε, χρωστάνε και αυτό όμως δεν θα το πω εγώ, αλλά θα το δείξει στο μέλλον η ιστορία. Επιπλέον, ο υποψήφιο Περιφερειάρχη Κρήτη έδωσε το δικό του σχόλιο για την πολιτική σκηνή τη χώρα, ενώ σχολίασε και το μεγάλο ποσοστό τη αποχή, όπω το δείχνουν οι τελευταίε δημοσκοπήσει. Ε, πηγαίνει και ψηφίζει τον έναν από του δύο που ε, μονομαχούν. Ε, λες και η δημοκρατία λέει ποιο θα είναι ο, αυτός που θα κυβερνήσει και όχι και αυτός που θα κάνει την αντιπολίτευση ε, και είμαστε στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και αυτό είναι απαράδεκτο ε, ή ας πούμε ε, ξεχνάμε τα βασικά α, διακυβεύματα και πηγαίνουμε στην ε, λογική του εντυπωσιασμού. Δηλαδή, ποιο είναι πιο όμορφος, ποιο είναι πιο... Ποιος τα λέει πιο ποιος, καλά. Ποιος, ποιος θα και... βγει. Α, να ποιος... το α, α είναι και αυτό, βέβαια. 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 Από πού γέρνει, βέβαια, να πάω βέβαια, και εγώ, Από πού πάει το ποτάμι, βέβαια. για να μην έχω κόντρα, Δημιουργεί... να κολυμπάω γρήγορα. Σωστά. Έτσι, αλλά μετά το ποτάμι σε ξεβράζει. Ενώ αν πα κόντρα, μπορεί να βρεις ε, την ΕΔΕΜ, ξέρω εγώ, για λεω. Ε, και λέω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο να πάει να ψηφίσει, που πρέπει, αλλά είναι και το τι θα ψηφίσει και να σκεφτεί πολύ καλά. Για τις δημοσκοπήσεις τώρα που μου είπατε, έχω να πω κάτι που μπορεί να φανεί εξυπνακισμός αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια υπερβολή, όχι μεγάλη όμως. Λοιπόν, μου λένε, πες λέει για τις δημοσκοπήσεις. Λέω, παιδιά, οι δημοσκοπήσεις μοιάζουν με αυτό που λένε οι έμποροι για τον πελάτη. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Για την περιφέρεια και την υποψηφιότητά του, ο διακεκριμένος εκπαιδευτικό σημείωσε ότι στην Κρήτη πρέπει να αλλάξει το σχέδιο με την συμμετοχή των πολιτών, ενώ τόνισε ότι στην Κρήτη η περιφέρεια έχει κάνει αρκετά λάθη τα τελευταία χρόνια. Περίπου ένα κοινοτικό πλαίσιο στήριξη έχει χαθεί στα χρόνια του μνημονίου από τι περικοπέ που έχουν γίνει στην αυτοδιοίκηση. Έχει χάσει δηλαδή η αυτοδιοίκηση. Σε αριθμούς. Ε, είναι κάποια δίς Θα σας πω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξει στην Κρήτη, στην περιφέρεια δηλαδή της Κρήτης, θα πρέπει να είναι το σχέδιο. Mm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιοι λένε δεν υπάρχει σχέδιο, όλα γίνονται στο γόνατο κτλ. Εγώ λέω ότι υπάρχει σχέδιο, μόνο που το σχέδιο δεν έχει φτιαχτεί με την παρουσία και τη συμμετοχή του κοινωνικού παράγοντα, του πολίτη, Υπάρχει μια τεράστια αποτυχία ε, αυτά τα τελευταία χρόνια στην ε, περιφέρεια Κρήτης, η οποία έχει ντυθεί το μανδύα της επιτυχίας. Ο επιτυχημένος ε, περιφερειάρχης, η επιτυχημένη περιφέρεια Κρήτης, που την κάνει απορροφά. Ε, ποιος είναι επιτυχημένος, ο νέος απορροφά, ένας φουνγάρι. Όχι όμως η περιφέρεια. Mm. Η περιφέρεια θα έπρεπε να λέει γενώ ιδέες, τις παλεύω, ενεργοποιώ τον κόσμο και κερδίζω. Επ' αυτού λοιπόν λέω ότι με αυτό το σκεπτικό, αν είναι σωστό, εγώ το πιστεύω ότι είναι σωστό γι' αυτό το λέω, θα βαθμολογούνταν με πάρα πάρα πολύ χαμηλό βαθμό η περιφέρεια Κρήτη και έτσι πρέπει να βαθμολογεί. Δεν έλειψαν οι στιγμέ ένταση στην δίκη των εννέα νεαρών κριτικών κατηγορούμενων στην υπόθεση του χαμού του Βαγγέλη Γιακουμάκη, τόσο με αφορμή το σχόλιο ενό εκ των εισαγγελέων τη έδρα, όσο και μεταξύ του πατέρα του Βαγγέλη, κ. Ανδρέα Γιακουμάκη, και κριτικού μάρτυρα. Να ρίξει φω στα όσα έχουν καταγγελθεί για τι συνθήκε θανάτου του Βαγγέλη Γιακουμάκη έχει στόχο η ακροματική διαδικασία στην δίκη των εννέα νεαρών κριτικών σπουδαστών τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Ένα εκ των βασικών μαρτύρων κατηγορία, πρώην συμφοιτητη του Βαγγέλη Γιακουμάκη, Νίκο Δαβρή, ο οποίο ταξίδευσε τη Βραζιλία όπου ζει και εργάζεται, προκειμένου να καταθέσει την δίκη και ο οποίο ήταν ο άνθρωπο που ενημέρωσε του αρμόδιου σχολή για το τι περνούσε ο Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ο Νίκο Δαβρή ρωτήθηκε από το δικαστήριο γιατί πήρε την πρωτοβουλία να διαμαρτυρηθεί για την κακοποίηση, την ώρα που ο Βαγγέλη Γιακουμάκη δεν το είχε πει σε κανέναν. Ο μάρτυρας απάντησε ότι αν ο άτυχο Βαγγέλη μιλούσε, θα αποκοβόταν από του κριτικού. Συγκολούθησε με κάποιε έωλε εκτιμήσει ε, και αόριστους αφουγγρασμού φήμε κάποιων εκ των συμφιλιτών του Βαγγέλη. Όλα αυτά δυστυχώ καταπίπτουν στο ακροατήριο, έρχονται και όταν του ζητάμε επίμονα να μα κατονομάσουν την πηγή τη πληροφόρηση, κανεί δεν λέει τίποτα το συγκεκριμένο. Άκουσα, είδα, Γίνουν δεν καλύτερο. ξέρω, δεν κτλ. Όλα αυτά δυστυχώ συνδύουν σε μια καταστροφική αποδεικτική διαδικασία που απλώ κουράζει γιατί τίποτα δεν εισφέρει. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ένα δεύτερο μάρτυρα, ο οποίο έχει και συγγενική σχέση με έναν εκ των εννέα κατηγορούμενων. Κατέθεσε ότι ο Βαγγέλης δεν είχε πειράξει κανέναν, όμω έπεφτε σε αντιφάσει σε σχέση με όσα είχε μπει στην προανάκριση. Ο πατέρα του Βαγγέλη, Ανδρέα Γιακουμάκη, αντέδρασε μέσα στο δικαστήριο, λέγοντα ότι ο μάρτυρα δεν μπορεί να πει πολλά γιατί θα επιστρέψει στην Κρήτη. Σήμερα είναι ένα κοινωνικό δικαστήριο. Δεν με ενδιαφέρει η ποινή που θα του επιβληθεί. Με ενδιαφέρει τι ήταν το παιδί μου. Να μάθουν και οι άλλοι τι ήταν ο Βαγγέλη και γιατί δεν αντιδρούσε. Εάν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του Βαγγέλη Γιακουμάκη, ίσω και να ζούσε σήμερα, ανέφερε ένα εκ των δικαστών σχόλιο που πυροδότησε τι αντιδράσει τη υπεράσπιση των κατηγορούμενων. Κάπου εκεί στη μέση δυστυχώ βρίσκονται και οι γονεί του Άτυχου Βαγγέλη, οι οποίοι δεν είχαν καν τον χρόνο να θρυνήσουν το παιδί του και δεν θα πάρουν και ποτέ απαντήσει, διότι δεν υπάρχουν απαντήσει για να πάρουν. Δεν υπάρχουν. Οι συνήγοροι των εννέα νεαρών που δικάζονται χαρακτηρίζουν τι μαρτυρίε και ενές περιεχομένου. Σύμφωνα με τον Γιώργο Κοκοσάλη, κανεί δεν είδε από του μάρτυρε τα όσα περιγράφονται στην δικογραφία, αλλά μεταφέρουν την φumμολογία που οργίασε και σύμφωνα με τον ίδιο διωγγώθηκε όταν αποκαλύφθηκε ο θάνατο του Βαγγέλια Κουμάκη. Η εκτίμησή μα είναι ότι αν δεν υπήρχε αυτό το βάρο τη δημοσιότητα, δεν θα απαγγέλλονται και κατηγορίε. Γι' αυτό μιλούμε και περί κατασκευή. Α ελπίσουμε ότι αυτό το πράγμα το οποίο έφτασε στην αίθουσα του Ακουρατήριου δεν θα οδηγήσει και σε καταδίκη. Προστέρψη ε, κάποια μερίδα στον μίνδια. Η δίκη συνεχίστηκε με την εξέταση ενό πρώην σπουδαστή, ο οποίο εμφανίστηκε στο ακροατήριο να μην θυμάται τα όσα είχε αρχικά καταθέσει στην αστυνομία. Μάλιστα, ο ίδιο υποστήριξε ότι για ορισμένα περιστατικά, τα οποία αναγράφονται στην κατάθεσή του, είχε άγνοια και για αυτό το δικαστήριο διέταξε να κρατηθεί έω ότου ολοκληρωθούν οι καταθέσει των μαρτύρων. Μαζί μας τώρα είναι ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Ηρακλείου και Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Κύριε Μαμουλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε αλληλεκτή, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Κύριε Μαμουλάκη, σε όλε τι δημοσκοπήσει που γίνονται τον τελευταίο καιρό, σε σχέση με την ιεράρχηση των δημοτικών προβλημάτων, πρώτο έρχεται η καθαριότητα. Την ευθύνη του τομέα στον Δήμο Ηρακλείου την έχετε εσεί. Είστε ικανοποιημένο από την λειτουργία τη υπηρεσία σα. Αναμφίβολα, διαχρονικά, το πρώτο από τα ζητήματα τα οποία απασχολούν του δημότε μια πόλη, πω πόλο δε μάλλον και του Ηρακλείου, είναι η καθαριότητα. Διότι είναι μια εχμή τη καθημερινότητά μα και εύλογα προκαλεί πολλέ συζητήσει και θέματα επί, αυτού του αντικειμένου. Ε, θεωρώ κυρουμένων των συνθήκων και αναλογικών των συνθήκων που επικρατούν στην πόλη αναφορικά με τη στελέχωση της υπηρεσίας και του υφιστάμενου εξοπλισμού ότι το επίπεδο καθαριότητας της πόλης του Ηρακλείου κρίνεται σε ικανοποιητικό επίπεδο φυσικά υπάρχουν πολλά περιθώρια και περαιτέρω εξέλιξης και ανάπτυξης. Κύριε Μαμουλάκη, ακούμε χρόνια τώρα τι συζητήσει για την επιλογή του καλύτερου τρόπου διαχείριση των απορριμμάτων. Εσείς έχετε εκφράσει ποιον τρόπο προτιμάτε. Μπορείτε σύντομα λόγω τηλεοπτικού χρόνου να μα πείτε το γιατί. Ναι. Μιλάμε, ότι, μιλάμε για την Κρήτη μα, μιλάμε για το Ηράκλειο. Άρα η διαχείριση απορριμμάτων είναι ένα ζήτημα υπερτοπική σημασία. Εμεί λοιπόν έχουμε μια σταθερή και πάγια άποψη, μάλιστα μια άποψη διαχρονικά που υπάρχει στο Δήμο Ηρακλείου, ανεξαρτήτου ε, Δημοτικής δημοτική αρχή και είναι η εξή. Μιλάμε για μια προσπάθεια διαλογή στην πηγή, αναφορικά με τη διαχείριση απορριμμάτων, αναμφίβολα αποφυγή του τρόπου, ε, του παλαιού σχεδιασμού, αν θέλετε, που αφορούσε την καύση και μιλάμε λοιπόν σε, σε ήπιε δράσει Όπω είπαμε, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση και πράγματα τα οποία, αν μη τι άλλο, είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Πρέπει να βλέπουμε το περιβάλλον με μια άλλη διάσταση. Και το ζητούμενο, το βασικό, είναι ότι είμαστε περαστικοί και πρέπει να αφήσουμε ένα καλύτερο τόπο για τα παιδιά μα. Ασφαλώ και οι δημότε έχουν μερίδιο ευθύνη στα προβλήματα αποκομιδή των σκουπιδιών. Κάνατε προσπάθειε να του ενημερώσετε για τι υποχρεώσει του ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που σωστά αναφέρεται είναι η ενημέρωση, οι καμπάνιες ενημέρωσης και η προσπάθεια εν, εν, έντονης αν θέλετε ε, αναβάθμιση και ενίσχυση τη ενσυνειδησία των πολιτών. Έτσι λοιπόν, θεωρήσαμε αναγκαίο και ειδικά τελευταία δύο χρόνια, μέσω των δράσεων του ενιαίου συνδέσμου διαχείριση απορριμμάτων Κρήτη, γνωστού ω ΕΣΔΑΚ, αλλά και του Δήμου Ηρακλείου, έχουμε δημιουργήσει την Green Team. Την πράσινη ομάδα, όπου έχουμε περάσει από όλα τα σχολικά συγκροτήματα μέχρι τώρα, όχι μόνο τη πόλη του Ηρακλείου, αλλά και άλλων δήμων τη ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, με σκοπό την ενημέρωση των νέων ανθρώπων. Των Παιδιών μα, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια, όπου οφείλουμε εκεί να επενδύσουμε, διότι είναι καλά τα έργα υποδομή. Αλλά δεν θα περάσει τίποτα αξιοποιήσιμο αν δεν ενισχύσουμε πραγματικά τη νέα γενιά, αυτούς που έρχονται. Και σε αυτό το σημείο να πούμε το εξή. Οι προσπάθεια ενημέρωση και ευαισθητοποίηση είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά μιλάω για του γονεί πλέον. Όλα καταστρέφονται αν δουν τον πατέρα πηγαίνοντα το παιδί του στο σχολείο να πετάει το τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο και δουν και τη μητέρα να πετάει το μισό φαγητό το, στο τέλο τη ημέρα. Άρα λοιπόν, καλή προσπάθεια, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε και την ευθύνη που έχουμε ω γονεί ε, αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Θα συμμετάσχετε και πάλι στι προσεχεί δημοτικέ εκλογέ με τον ίδιο συνδυασμό και με τον κύριο Λαμπρινό επικεφαλή. Με το χέρι στην καρδιά, πείτε μα, σε τι ποσοστό κάνατε όσα είχατε υποσχεθεί πριν πέντε σχεδόν χρόνια. Αναφορικά με την εκτέλεση, αν θέλετε, του σχεδιασμού, του ευρύτερου δημοτικού σχεδιασμού, οφείλω να πω ότι για το ζήτημα τη διαχείριση απορριμμάτων θεωρούμε ότι έχουν γίνει πολλά. Ε, δεν ξέρω αν μπορώ να το ποσοστικοποιήσω αυτή τη στιγμή, αλλά αναφίβολα έχουν λάβει χώρα αρκετέ δράσει. Το αποτύπωμα αυτό είναι ε, ανεξίτηλα διαγεγραμμένο το προηγούμενο, το προηγούμενο διάστημα. Ε, Όμω, οφείλω να σα πω ότι ο προσανατολισμό και οι πολιτικέ μου σκέψει εδράζονται σε μία άλλη κατεύθυνση. Το ενδιαφέρον είναι πολύ έντονο για την κεντρική πολιτική σκηνή και ιδιαίτερα για, το, για τα κελεύσματα του τελευταίου διαστήματο για ένα ευρύτερο κεντροαριστερό μέτωπο, το οποίο θα δημιουργήσει και, αν θέλετε, και ένα ανάγχωμα μπροστά στην ακροδεξιά λέλαμα που έρχεται. Οπότε νομίζω ότι ε, ενδεχομένω να. Ε, ε, να μεταβώ αν θέλετε σε μία άλλου τύπου προσπάθεια, εν, ενός άλλου επίπεδου προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο. Είναι κάτι όμως το οποίο δεν είναι της παρούσης αυτή τη στιγμή. Αν, αντιλαμβάνομαι ότι οι αυτοδιοκτικές εκλογές έχουν ένα πολύ μεγάλο υψηλό ποσοστό ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή και δεν θα με βρει ε, σίγουρα σε αυτό το ζήτημα να ασχολούμαι αυτή τη στιγμή. Άρα αυτοδιοκτικές εκλογές μπορούμε να το δούμε με μια απόσταση και περαιτέρω ε, μετά το καλοκαίρι θεωρώ ότι. Θα δώσω και εγώ τη μάχη μου από ένα συγκεκριμένο μετερίζει. Σα ευχαριστώ για τη μικρή κουβέντα που κάναμε απόψε στο δελτίο μα και καλό κουράγιο στον προεκλογικό αγώνα. Να είστε καλά. Εύχομαι καλέ εκπομπέ, καλά δελτία και νομίζω τα καλύτερα για τον Νότο στη Βιέννη. Να είστε καλά.